νησί. Ακούτε Ράδιο Εύρος 97,1 και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Έτσι, γιατί δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να περιμένει, γιατί ήρθε η κατάλληλη στιγμή τώρα να συνδεθούμε μαζί του. Αλλάξουμε λίγο τη ροή του προγράμματος. Ήταν προγραμματισμένο να το κάνουμε λίγο αργότερα αυτό, αλλά τώρα βολεύει, τώρα μπορούμε, τώρα συνέβη η τηλεφωνική μας αυτή επικοινωνία με τον Γιώργο Ματζαρίδη. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Γιώργο Ματζαρίδη. Γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε τον πρωταθλητή Ελλάδος στα 800 μέτρα, τον Ορεστιαδίτη από τον Αθλητικό Σύλλογο Πολυνίκης Ορεστιάδας, τον Γιώργο Ματζαρίδη, ο οποίος, Γιώργο, χτες μας κατέπληξες και πάλι, μας γέμισε συναισθήματα χαράς και περηφάνειας. Να σε ευχαριστήσουμε αρχικά για αυτά που μας προσφέρεις και να σε συγχαρούμε. Πες μας λίγο για τη νέα σου μεγάλη αυτή επιτυχία, τη χτεσινή, λοιπόν. Σας ευχαριστώ αρχικά πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Ήρθε μια τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών και μια δεύτερη στο K23, κατηγορία 123. Νέο ατομικό ρεκόρ και κάτω από 1,50. 1,49-86, ένας αριθμός τώρα, ναι, που ακριβώς. Θα τον κυνηγάς να τον σπάσεις και αυτόν. Ναι, είναι εντάξει, να τρέξει κάποιος κάτω από 1,50 στα 800 είναι ένα όνειρο ζωής που έχουν όσοι ασχολούνται. Κατόρθωμα και είναι. Ήρθε. Μπράβο, ναι. Γιώργο Ματζαρίδη, δεν ήρθε έτσι απλά. Μετά από σκληρή προσπάθεια, από πολύ καλή προετοιμασία, από καλή καθοδήγηση από τον προπονητή και πατέρα σου, τον Στέργιο τον Ματζαρίδη. Ήτανε κάποιοι το περιμέναμε, είναι αλήθεια αυτό. Και εσύ το επιδίωκες αρκετό καιρό, Ναι, ήταν ένας χρόνος που περίμενα. Φαινόταν προπονητικά ότι θα έρθει. Απλά τις τελευταίες κούρσες δεν έβγαινε. Ήμασταν αρκετά μακριά. Είχαμε φτάσει μέχρι 1,51-76. Ευτυχώς βγήκε στην τελευταία κούρσα. Να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Διότι στο Πανελλήνιο είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Κάποιες φορές η κούρσα μπορεί να πάει αργά, μπορεί να πάει γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, χθες έγινε μια πάρα πολύ καλή κούρσα. Ο πρώτος έτρεξε μια πάρα πολύ μεγάλη επίδοση. Από τις καλύτερες όλων των εποχών που έχουν γίνει από Έλληνα αθλητή. Και ήταν γενικότερα πάρα πολύ γρήγορη κούρσα. Οπότε με βοήθησε αυτό και πήγαν όλα καλά. Καλά, και εσύ όμως τα τελευταία 100 σχεδόν μέτρα τα έδωσε όλα. Ήταν εντυπωσιακός ο τρόπος που ξαφνικά έφυγες μπροστά, προσπερνώντας και τον προηγούμενο τρίτο, φτάνοντας εσύ στην τρίτη θέση. Ήταν πραγματικά ένας αγώνας έτσι πολύ εντυπωσιακός και δυνατός. Έτσι τον ένιωσες και εσύ, δυνατό? Ναι, ήταν πάρα πολύ γρήγορη η κούρσα. Την ένιωσα ωραία την κούρσα, ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Πέρασα σωστά στα περάσματα, δεν έφυγα πολύ γρήγορα στην αρχή. Ναι. Αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα στο τέλος να έχω δυνάμεις για μια αλλαγή. Έγινε. Είναι μια τεχνική που ακολουθείς έτσι κι αλλιώς, να κρατάς δυνάμεις προς τα τελευταία μέτρα και να αναπτύσσεις ταχύτητα εκεί? Όχι απαραίτητα, απλά στα 800 μέτρα υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στο πρώτο και δεύτερο 400, στα περάσματα που γίνονται στους χρόνους. Εάν σου ξεφύγει το πρώτο και πάει πολύ γρήγορα, μετά στο δεύτερο τα πράγματα είναι περιορισμένα από το τι μπορείς να κάνεις. Εδώ πήγαν όλα καλά, στην πρώτη σειρά δεν ήμουν και πρώτος, δεν οδηγούσα, οπότε είχα το καλό ότι βοηθήθηκα από αυτό το πράγμα, ήταν άλλη μπροστά που βοηθάει. Στη δεύτερη στροφή είχα τις δυνάμεις και τις σωματικές και τις ψυχικές να κάνω την αλλαγή και είναι ωραίο αυτό που λες, γιατί χρειάζονται και οι ψυχικές. Δεν είναι μόνο οι σωματικές δυνάμεις που αποκτώνται με την προπόνηση και την τεχνική που σιγά σιγά την αναπτύσσει κανείς, αλλά οι ψυχικές δυνάμεις έχουν και αυτές πολύ μεγάλο μέρος στην επιτυχία. Τις χρειάζεται. Ναι, και ειδικά σε αγωνίσματα αντοχών και με αντοχών παίζουν ένα άλλο ρόλο. Θέλεις να μας περιγράψεις λίγο τι αγώνας ήταν αυτός για να καταλάβουμε και τη σημαντικότητα του πρωταθλήματος, του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου? Αυτό ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών. Που γίνεται κάθε χρόνο ανοιχτού στίβου, το οποίο έχει μεγαλύτερη αξία από τον κλειστό. Και πλέον τα τελευταία 3 χρόνια και τα τελευταία χρόνια φέτος, λόγω του κορονοϊού, γίνεται μαζί και το Πανελλήνιο κάτω των 23. Δηλαδή, κατεβαίνουν και παιδιά τη κατηγορία κάτω των 23 και βαθμολογούνται και ξεχωριστά και αυτοί στο τέλος. Αλλά αυτή είναι η τελευταία χρονιά, από το χρόνο ξαναχωρίζεται σε δύο, άλλη ημερομηνία, άλλη πόλη. Συνεπώς, εσύ και στις δύο κατηγορίες συμμετείχες και αναδείχθηκες πρωταθλητής και γενικά ανδρών γυναικών κάθε ηλικίας και κάτω των 23. Ναι, ήμουν τρίτος στους άνδρες και δεύτερος στους κάτω των 23. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσουμε και να τονίσουμε, ότι η επιτυχία σου είναι μεγάλη διότι αγωνίζεσαι πλέον σε αυτές τις κατηγορίες όλων των ηλικιών. Δεν είναι μόνο για την ηλικιακή σου κατηγορία όπως νωρίτερα όταν ήσουν και μικρότερος αγωνιζόσουν. Τώρα πια είσαι στην κατηγορία ανδρών γυναικών και εκεί πέρα έχεις πια το χάλκινο μετάλλιο, την τρίτη θέση. Με ένα πολύ σημαντικό χρόνο. Μάλιστα το 1.40. Πόσο είναι 1.49? 1.49-86. Μπράβο, θα το θυμόμαστε αυτό. Και ευχόμαστε να το σπάσει και αυτό σύντομα. Σε προπονήσεις που έχεις κάνει, έχεις καταφέρει και καλύτερο χρόνο? Προπονήσεις δεν δοκιμάζω τέτοιες προσπάθειες στην προπόνηση. Οι προπονήσεις έδειχναν ότι θα πάμε για αυτό το χρόνο. Είναι το μέγιστο που μπορούσαμε να κάνουμε φέτος.
και έγινε. Κάτι παραπάνω δεν ξέρω πώς μπορώ να κάνω φέτος. Σε σχέση με το προηγούμενο πρωτάθλημα που αναδείχθηκες χρυσός πανελλήνιος πρωταθλητής, ποια είναι η διαφορά? Εκείνο ήταν κλειστού στίβου. Εκείνο είναι κλειστού στίβου. Είναι το χειμώνα, υπάρχει 200 στίβος. Mm-hmm. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτή λοιπόν είναι η κορυφαία διοργάνωση στίβου που γίνεται στη χώρα μας και σε αυτήν έχεις καταφέρει αυτή τη μεγάλη νίκη. Γι' αυτό και θέλουμε να σταθούμε στην αξία σου, Γιώργο Ματζαρίδη. Από τη Νέα Οριστιάδα ξεκίνησες από τις δεδομένες γνωστές συνθήκες προπόνησης. Τις έχουμε υπεραναλύσει και άλλες φορές που κουβεντιάσαμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και με τον πατέρα και προπονητή σου. Εδώ στο στάδιο, το δημοτικό στάδιο Οριστιάδας, αλλά έφτασες να αγωνίζεσαι πια στα μεγάλα σαλόνια, στα μεγάλα πρωταθλήματα και να αναδεικνύεις τους τρεις πρώτους. Ευχόμαστε βεβαίως και στην την πρωτιά κάποια στιγμή. Είναι ακόμα το μέλλον σου προδιαγράφεται ήδη λαμπρό, φαίνεται από τώρα και μακάρι να πάει ακόμα καλύτερα. Εσύ πετυχαίνεις αυτό που ως στόχο θέτεις, έτσι? Δεν είναι πάντα η πρωτιά ως στόχος, είναι η προσωπική σου επιτυχία, τα δικά σου ρεκόρ να σπάσεις. Το θέμα είναι να βελτιωνόμαστε και να κυνηγάμε κάποιους χρόνους που μπορούμε. Δεν είναι να περάσει τον πρώτο. Πρώτος, εντάξει, είναι. Ποιος ήταν πρώτος χθες? Πες μας και το ήταν ο Χρήστος Τοκοτήτος και έτρεξε μια επίδοση. Είχε ατομικό ρεκόρ 1.48.10, έτρεξε 1.47.00. Και αυτός το περίμενε πάρα πολύ καιρό. Και η επίδοση αυτή είναι νομίζω η 7η ή 8η όλων των εποχών για Έλληνα. Και γενικά είναι νομίζω μεγάλο χρόνο. Πρέπει να είναι έτσι που το κάπου το διάβαζα. Μπορεί και έκτη, είναι. Τι ηλικία έχει ο πρώτος? Ο Χρήστος είναι 26 φέτος. Ναι. Μεγαλύτερος από εσένα, πολύ μεγαλύτερη εμπειρία φυσικά. Εμπειρία, χρόνια προπόνηση. Βέβαια. Αυτό εννοώ. Ο δεύτερος? Ο δεύτερος είναι 22, ήταν τελευταία χρονιά κάπου 23. Ναι. Ο Ξενιδάκης. Mm-hmm. Και ο τέταρτος ήταν 27. Α, μάλιστα. Πήγες πολύ καλά, έφτασες πολύ μπροστά και γι' αυτό θέλω να δούμε την αξία των νικητών, αυτών που ήταν μπροστά από σένα, για να καταλάβουμε τη δική σου μεγάλη αξία. Έτσι δεν πάει πάντα, αναλογικά. Ναι, και φέτος ήταν το καλό και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό που ήμουν μέρος μιας τέτοιας κούρσας, διότι τα προηγούμενα χρόνια πήγαιναν. Το Πανελλήνιο πήγαινε σε κούρσα τακτικής και η χρόνια ήταν χαμηλή γενικότερα. Ναι. Φέτος ήταν μια πάρα πολύ γρήγορη κούρσα, δηλαδή τρία άτομα, τρεις πρώτοι κάτω από 1.50 έχει να γίνει πολλά χρόνια, ίσως πάνω από 10. Μάλιστα. Και είμαι και χαρούμενος που ήμουν σε μια τέτοια κούρσα, ήμουν μέρος της. Γράφεις ιστορία δηλαδή στην ουσία. Αυτό καταλαβαίνουμε. Ναι, μετά από μια δεκαετία τέτοιοι χρόνοι να καταγράφονται και να είσαι μέσα στους τρεις καλύτερους είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Και είναι μια υπόθεση που βεβαίως τιμά την πόλη της Νέας Οριστιάδας και αυτό θέλουμε να το αναδείξουμε δεόντως. Γι' αυτό και σε καλούμε, Γιώργο Ματζαρίδη, γιατί είναι πολύ σημαντικό πραγματικά αυτό, όσο και αν εσύ με μετριοφροσύνη το μεταφέρεις. Και χτες όταν μιλήσαμε μαζί, λες: καλά πήγαμε. Τι καλά πήγαμε, Γιώργο Ματζαρίδη? Βγήκαμε στους τρεις πρώτους. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, πήγαμε άριστα. Περίφημα. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς καθόλου και τι έγινε εδώ στην Οριστιάδα το Σάββατο το απόγευμα, γιατί το δρομικό κίνημα φαίνεται να αναπτύσσεται στην πόλη της Νέας Οριστιάδας σιγά σιγά, όλο και περισσότερο. Είδες τον αγώνα δρόμου? Ναι, έγινε ένας αγώνας, δεν είχα την δυνατότητα δυστυχώς. Βέβαια, αφού είναι και στο πρωτάθλημα. Το αγώνα είναι καλό να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. Επιτέλους η πόλη μας να αποκτήσει ένα δρομικό αγώνα, να γίνει μια διοργάνωση. Εκεί τα αποτελείς και πρότυπο πια, Γιώργο, αφού πας μπροστά και κάποια παιδιά σε ακολουθούν. Βλέπω ότι και οι πρώτοι στους αγώνες αυτούς που έγιναν εδώ στην Νέα Οριστιάδα από τον Πολυνίκη προέρχονται τα παιδιά. Και στα 3 χιλιόμετρα και στα 10 χιλιόμετρα ήταν αθλητές του Πολυνίκη. Ναι, ήταν συναθλητές μου κάποιοι, τους είδα και πήγανε και καλά και σε χρόνο ήταν αρκετά καλά. Μπράβο. Δεδομένων των συνθηκών της ζέστης και της εποχής ήταν πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Τώρα το επόμενο βήμα ποιο είναι, Γιώργο Ματζαρίδη? Αυτή τη στιγμή τελείωσε. Ήταν ο τελευταίος αγώνας στη σεζόν. Ναι. Θα προσπαθήσω να ξεκουραστώ και να αποφωτιστώ όσο γίνεται παραπάνω για να είμαι έτοιμος από Σεπτέμβριο να ξαναξεκινήσω τη σεζόν. Και ξέρω ότι τώρα πας στη σχολή για να γράψεις κιόλας, γιατί έχεις και τη σχολή σου. Ναι, το μεσημέρι σήμερα το τελευταίο μάθημα της εξεταστικής. Άκου τώρα. Πώς τα καταφέρνεις όλα? Τι να κάνουμε. Πρέπει. Είσαι στα ΤΕΦΑ της Κομωτινής, να θυμίσουμε. Και σπουδάζεις εκεί. Και τώρα καλή επιτυχία να σου ευχηθούμε και σε αυτό το διαγώνισμα που έχεις τώρα, τις εξετάσεις σου. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως τα άλλα πας περίφημα, να τα πας και εκεί, να πετύχεις κάθε σου στόχο, ευχόμαστε, Γιώργο Ματζαρίδη, και να σε παρακολουθούμε και να καμαρώνουμε και να χαιρόμαστε για αυτά που κάνεις, που πετυχαίνεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Χαιρετίσματα στον πατέρα σου και προπονητή σου, στο Στέργιο Ματζαρίδη. Και τα συγχαρητήριά μας βεβαίως και σε εκείνον, εννοείται. Γεια σας. Να είσαι καλά, γεια. Αυτός είναι ο Γιώργος Ματζαρίδης, φίλες και φίλοι. Σεμνός, ταπεινός, μετριόφρον, τον ακούτε. Καμιά φορά παίζει τόσο μεγάλο ρόλο και ο χαρακτήρας του αθλητή. Πολλές φορές παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
Γι' αυτό αποδεικνύεται πια και στην πράξη με τις επιτυχίες που καταφέρνει κανείς όταν έχει και τα ψυχικά αποθέματα και την προσωπικότητα την συγκεκριμένη και φυσικά την πολύ καλή αθλητική προετοιμασία. Μπράβο στο Γιώργο Ματζαρίδη, πρωταθλητής Ελλάδας παραμένει. Είναι στον κλειστό στίβο πρώτος στα 800 μέτρα, είναι στον ανοιχτό στίβο στο κορυφαίο αυτό, στην κορυφαία διοργάνωση, τρίτη θέση στην κατηγορία γενικότερα ανδρών γυναικών με πολύ σπουδαίο χρόνο. Μετά από μια δεκαετία σπάσαν το 1.50, λέει, τρεις αθλητές και οι τρεις πρώτοι. Και μέσα σε αυτήν την τριάδα είναι και ο Γιώργος Ματζαρίδης. Και στη δεύτερη θέση στη δική του ηλικιακή κατηγορία, K23 ανδρών γυναικών. Με τον Γιώργο Ματζαρίδη συνομιλήσαμε, έτσι για να πάρουμε μια ακόμα ανάσα αισιοδοξίας και χαράς. Τέτοια χρειαζόμαστε, τέτοιες τονωτικές ενέσεις, ανάσες. Ωραία ακούγεται. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις των 11:30, φίλες και φίλοι, παρότι και 28 λεπτάκια μετά τις 11 αυτή τη στιγμή η ώρα, έτσι για να περάσουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής αμέσως μετά, μόλις επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματά μας, να προσγειωθούμε δηλαδή στην πεζή μας πραγματικότητα και να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε πριν την τηλεφωνική σύνδεση με τον Γιώργο Ματζαρίδη. Θα πάμε στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας, ναι, απότομη προσγείωση. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.